Καλησπέρα σας. Πριν μια ώρα τελείωσε το παιχνίδι στο ΆΚΑ. ΑΕΚ Άρης 2-1. Και όσοι από εσάς περιμένατε το βιντεάκι μου με σχολιασμό του παιχνιδιού, νομίζω ότι θα είναι περιττός ένας τέτοιος σχολιασμός, όπως έκανα τις προηγουμένες φορές, δηλαδή να σας πω ότι αυτός ο παίκτης ήταν καλός, αυτός δεν ήταν καλός, αυτός μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εδώ, ο άλλος εκεί, μπορούσε να γίνει αυτό, μπορούσε να γίνει το άλλο. Θεωρώ ότι μια τέτοια κριτική, ένας τέτοιος σχολιασμός θα ήταν περιττός από τη στιγμή που υπήρχε ένας άνθρωπος σήμερα στο ΆΚΑ, ο οποίος τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια καθόρισε το αποτέλεσμα. Και αυτός δεν είναι ούτε παίκτης του Άρη, ούτε παίκτης της ΑΕΚ, αλλά είναι ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης, ο κύριος Διαμαντόπουλος. Και δεν θα πω μόνο για τη φάση, δεν θυμάμαι τώρα το λεπτό, 17ο ή 18ο, τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ρώτα, που εδώ να πούμε ότι στο συνδρομητικό δεν είδαμε την επανάληψη εκεί. Κύριοι της Κοσμοτέ, προφανώς μήπως θέλετε συνδρομητές μόνο από την Αττική και από τους νομούς γύρω από την Αττική, τους όμορους, και δεν σας ενδιαφέρει να έχετε συνδρομητές από τη Θεσσαλονίκη, να το έχουμε υπόψη με αυτό το πράγμα. Okay, δικό σας είναι το κανάλι, εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Δεν θα πω για τη φάση του πέναλτι που δεν άκουσα τον δημοσιογράφο που το σπίκαρε, δεν πήρε θέση. Πες, είναι πέναλτι φίλε μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, πες. Ο Μάνταλος, μεγάλος παίκτης. Πληρώνεται από το ποδόσφαιρο ο Μάνταλος, παιδιά. Αλλά εγώ θα επικεντρωθώ πιο πολύ στη φάση της κόκκινης κάρτας του Καμαρά, ο οποίος, ο μόνος άνθρωπος που δεν κατάλαβε ότι είναι απευθείας κόκκινη κάρτα, είναι ο διαιτητής, ο οποίος τον έδειξε κίτρινη. Πέρασε στο σπρίτ ο Καμαρά, τον άφησε δύο μέτρα πίσω τον αμυντικό της ΑΕΚ και έβγαινε αυτός με την εστία. Δεν χρειάζεται να το δεις. Και έδωσε κίτρινη, παιδιά. Όλα αυτά μας δείχνουν μια προδιάθεση του συγκεκριμένου διαιτητή. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το μοίρασμα των καρτών, είναι τα φάουλ γενικότερα. Και θα μου πει κάποιος, ρε φίλε, okay, τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα είσαι. Δεν το περιμένες αυτό το πράγμα. Και φυσικά το περιμέναμε. Απλά ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι ο Άρης από τα προηγούμενα χρόνια, θέλω να πω ότι τέτοιες φάγες, μπορώ να σου πω και μεγαλύτερες και από τη συγκεκριμένη ομάδα ειδικότερα, έχουμε αρκετές. Απλά ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια, εκτός από αδύναμος εξαγωνιστικά, ήταν αδύναμος και αγωνιστικά. Δυστυχώς για αυτούς τώρα είναι δυνατός αγωνιστικά και αυτό φάνηκε και στο σημερινό παιχνίδι. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά και εκεί είναι αυτό που τους κάνει να εκτίθονται. Τους κάνει να εκτίθονται πλέον ο Άρης. Αυτή είναι η διαφορά του Άρη των προηγούμενων χρόνων με τον Άρη των τελευταίων 3-4 χρόνων. Αυτή είναι η διαφορά. Να πω βέβαια ότι είπα δεν θα πω για το αγωνιστικό, μόνο αυτό ένα μικρό σχόλιο. Μέχρι το 10ο λεπτό η Άρη πραγματικά και με τη δύναμη της έδρας και με τον κόσμο της μπήκε φουριόζα στο γήπεδο. Πραγματικά σε μονότερμα στα πρώτα 10 λεπτά. Δεν θυμάμαι, κάναμε, περάσαμε τη σέντρα, αλλά δεν θυμάμαι να έκανε και φάση η Άρη. Μπορεί να κάνω λάθος. Τα υπόλοιπα βέβαια 80 λεπτά ήταν ένας μονόλογος του Άρη. Έπαιξε την ΑΕΚ σαν την γάτα με το ποντίκι. Και αν πραγματικά αυτή η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα, θεωρώ ότι ο Άρης είναι μια κλάση καλύτερος. Και αυτό φάνηκε από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βέβαια, είπαμε, στην Ελλάδα τα 2/3 του παιχνιδιού είναι έξω από τις γραμμές. Το 1/3 είναι μέσα στις γραμμές. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό φάνηκε νομίζω καθαρά και σήμερα. Εδώ να πω βέβαια στους νεότερους Αριανούς, γιατί ηλικιακά αυτοί που είναι κοντά είναι κλάση μου τέλος πάντων, στους 100, άντε ένας-δύο να μιλούσε για πρωτάθλημα, οι πιο νεότεροι, γιατί εγώ στην ηλικία τους μπορεί τα ίδια να έλεγα, που το καλοκαίρι στο άκουσμα των μεταγραφών του Άρη, όντως ο Άρης σαν ονόματα πήρε εντυπωσιακούς παίκτες, μιλούσαν για πρωτάθλημα, ήρθε το σημερινό παιχνίδι και κάποια προηγούμενα, τα οποία τους προσγειώνουν στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, φίλοι μου, είναι ότι όποιος έχει τα κόζια, όποιος έχει την δύναμη στην Ελλάδα, τη χρησιμοποιεί. Δεν την κρατάει στο σιρτάρι, τη χρησιμοποιεί την δύναμη. Απλά αλλάζει ο άνθρωπος που έχει τη δύναμη. Κάποτε είναι ο κόκκινος, μετά είναι ο πράσινος, μετά είναι ο κίτρινος, είναι και ο ασπρόμαυρος. Μοιράζονται τώρα την ΕΠΟ, τι να κάνουμε, δεν τα είπα εγώ, ο κύριος Μπέος τα είπε. Λοιπόν, οπότε φίλοι μου, συνοπαδοί μου, κάποιοι που ονειροβόσασταν πρωτάθλημα
Και καλό είναι να ονειρεύεσαι να ξέρετε ότι στην Ελλάδα απαγορεύονται τα όνειρα. Αυτό το πρωτάθλημα θέλουμε, αυτό έχουμε. Με τις υγείες μας. Γεια σας.